κίνηση στην ομάδα πέρσι. Ουσιαστικά δημιουργείται μια νέα ομάδα η οποία θα πρέπει να ανταπεξέλθει. Εσύ στο μυαλό σου, ζώντας εδώ πάνω, το μικρό και το γενιακό σου, πώς το έχεις το πιστεύω ότι μπορείς να δείξεις αυτή την πίεση? Πέρσι ήμουνα μέχρι τη μέση της χρονιάς και από την αρχή, από την προετοιμασία. Η ομάδα πάντα έχει απαιτήσει, ειδικά όταν ξεκινά μια καινούργια χρονιά. Γιατί σε πάγκο βάζει ψηλούς στόχους. Πιστεύω σε προσωπικό επίπεδο ότι μπορώ και θέλω να είμαι εδώ πέρα και θα πάμε όσο καλύτερα γίνεται, με πολλή δουλειά. Αυτές τις μέρες και στο λατοφόρο και εδώ, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχεις πάρει? Τι έχεις στο μυαλό σου, έχει μείνει πιο έμονα από όλα όσα έχεις δει και όσα έχεις ακούσει? Ότι τίποτα δεν είναι εύκολο, ότι πρέπει πάντα να δουλεύεις παραπάνω, να μην σταματάς να δουλεύεις, και όταν πιστεύεις ότι είσαι σε καλό επίπεδο, τότε να συνεχίζεις. Στα πρώτα δύο φιλικά είδαμε να παίζεις αριστερό χαφ στο 3-4-3, στο μπακ από την πλευρά, είδαμε να παίζεις και ως τρίτος στόπερ. Αν κάνω λάθος, αυτές τις δύο θέσεις δεν είναι μάλλον οι φυσικές σου. Αριστερό μπακ, ως αριστερό μπακ μεγάλωσες. Έχω παίξει και στο όπερ και στη β' ομάδα και στον Απόλλωνα χρειάστηκε να παίξω στο όπερ. Δεν είναι μια θέση που δεν ξέρω. Και η θέση του αριστερού back half στο 3-4-3 είναι παρόμοια με την θέση του αριστερού back, οπότε δεν είχα πρόβλημα και πιστεύω ότι θα μπορέσω να ανταπεξέλθω εύκολα αν μου ζητηθεί κάποια στιγμή να παίξουμε αυτό το σύστημα. Στέλιο, παίζει σε μια θέση που πάω και έχει το Λίμο που έπαιζε και κάθε φορά φώναζε και πήρε το όνομά του. Τώρα υπάρχει ο Ράτς, ένα παίκτη που δεν μπορεί να μετράει κάθε μέρα να βάλει κάτω, δεν είναι πόση ώρα για να μετράει τα τρόκαλα του. Όταν υπάρχει αυτό πίσω το background με τέτοιου παίκτε, πόσο δύσκολο είναι, θεωρεί, ή αν σου δημιουργεί μεγαλύτερο βάρο να μπει εσύ και να καλύψει αυτή τη θέση σαν τσιγκά? Δηλαδή, αν αισθάνεσαι ότι εκεί υπάρχουν πολύ μεγάλε απαιτήσει αυτομάτω, θα λέει κάποιος, τώρα βλέπω τον Πολατζέδη, ενώ χθες έπιζε ο Ράτς, ας πούμε. Όχι, δεν ούτε με αγχώνει, ούτε κάτι τέτοιο. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να παραδειγματιστώ, να δω και να πάρω μαθήματα από αυτούς τους παίκτες. Και εγώ είμαι αυτός που είμαι, θα μπω μέσα, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και από εκεί και πέρα, ό,τι να γίνει, θα γίνει. Χθες είδαμε κατά γενική ομολογία την πιο κεφάτη προπόνηση από τότε που ήρθατε. Σας χαλάρωσε το προπονητή, τα αυτιά, μέχρι τη δουλειά. Εγώ έλειπα. Έλειπα. Ναι, έλειπα. Εντάξει. Θέλω να πω το εξής, ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος του αρέσει να δουλεύει με νέα παιδιά και προσπαθεί να τους περάσει το μήνυμα ότι εδώ είσαστε, είναι δική σας η ευκαιρία. Πώς βιώνεις την όλη προετοιμασία? Ο προπονητής φαίνεται ότι μας πιστεύει πάρα πολύ. Μας το δείχνει καθημερινά αυτό και μέσα από τις ομιλίες του και μέσα από την προπόνηση. Και έτσι όπως μας στηρίζει αυτός, είμαστε και εμείς εδώ να του στηρίξουμε εμείς και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Τι κρατάς περισσότερο από τα όσα σας έχει πει ο Αναστασίας Δημητρόπουλος? Αυτό που είπα και πριν, ότι για να πετύχουμε κάτι πρέπει να δουλεύσουμε πάρα πολύ σκληρά. Περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους. Προέρχεσαι μέσα από το ΠΑΟΚ και όχι μόνο ποδοσφαιριστής. Έχεις λάβει τα μηνύματα του κόσμου που είναι σε μια κατάσταση, ξέρεις, δηλαδή τώρα φέτος μια ομάδα με πιτσιρικάδες. Το έχεις αντιληφθεί, σε παίρνω τηλέφωνο, το συζητάς και πριν έρχεται εδώ. Τι σου έλεγαν και τι τους έλεγες όταν ο κόσμος σε ρωτούσε? Κοιτάξτε, δεν γίνεται να τα λαμβάνεις αυτά υπόψη σου αν θέλεις να είσαι ψυχολογικά καλά. Εντάξει, το ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει υπομονή σε εμάς είναι δεδομένο. Τώρα πώς γίνεται να του ζητάς να έχει υπομονή ενώ έχει τόσα χρόνια να πάρει τίτλο, είναι και αυτό ένα θέμα, αλλά τόσα χρόνια ακούγαμε γιατί δεν βάζουν τους πιτσιρικάδες, γιατί ο ΠΑΟΚ να μην έχει μια νέα νική ομάδα. Πιστεύω πως φέτος ήρθε η ώρα να γίνει αυτό και να δείξουμε κι εμείς ότι μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Δηλαδή όχι μόνο να περιμένουμε από τον κόσμο να μας στηρίξει.
Είναι η δεύτερη που σκόμε προετοιμασία σου με την πρώτη ομάδα. Εντοπίζεις κάποιες διαφορετικότητες ότι έχει να κάνει μια προετοιμασία με την άλλη. Και αν είναι, σε τι πράγμα. Οι διαφορές είναι... Φέτος έχουμε πολύ περισσότερο... Δουλεύουμε πολύ πιο σκληρά. Πολύ πιο σκληρά από πέρσι. Τα κεφάλια κάτω. Είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα από πέρσι. Λείπουν πάρα πολλοί παίχτες. Είμαστε μια ομάδα η οποία δεν έχουμε... Έχουμε χαμηλά την μπάλα. Και διαφορές. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι εκτός από αυτό, ότι δουλεύουμε τελείως διαφορετικά. Πολύ πιο σκληρά και πιο χαμηλά την μπάλα. Αναφέρθηκε πριν το όνομα του Λίβου, που δεν είναι πλέον στην ομάδα. Για σένα, που αγωνίζεσαι στην ίδια θέση, που ήσουν στις ακαδημίες στο κατόφλι της πρώτης ομάδας, ποιες ήταν οι εντυπώσεις που είχες από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή? Εξήγησε ένα παίκτη σημαία για τον ΠΑΟΚ. Ήταν πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Κι εγώ έχω φωνάξει το όνομά του στις κερκίδες. Αυτό που είπα και πριν, ότι από το Λίνο το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να παραδειγματιστώ. Να πάρω στοιχεία του, του παιχνιδιού του, και αυτό προσπάθησα να κάνω όσο καιρό τον έβλεπα. Και του χαρακτήρα του, έτσι, γιατί ήταν από τα καλύτερα παιδιά, γιατί πέρσι τον έζησα και εγώ στην ομάδα. Ήταν ένας από τους καλύτερους χαρακτήρες. Πέρασε στη διαδικασία του κανονισμού. Τελικά βοηθάει αυτή είναι η κατηγορία για ένα παιδί να περνάει αυτή τη φάση, ή είναι κατευθείαν να πηγαίνει στην πρώτη ομάδα της Ακαδημίας? Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα. Πάντως, το ότι αποκόμισα πολλά πράγματα από αυτό το δανεισμό είναι αλήθεια. Βλέπεις το ποδόσφαιρο πολύ διαφορετικά. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση ούτε με την Α εθνική, ούτε με τη Β' ομάδα. Χρειάζεται μόνο δύναμη και ψυχικά αποθέματα για να παίξεις. Ήμουνα σε μια ομάδα η οποία μπορεί να μην πρωταγωνίστησε, δηλαδή να μην μπήκε στα play-off, αλλά μέχρι και την τελευταία στιγμή το παλεύαμε. Οπότε δεν θεωρώ ότι ήμουνα σε μια από τις ομάδες οι οποίες δεν είχαν κανένα ρόλο στη Β' εθνική. Ναι, μπορώ να πω ότι με βοήθησε αρκετά, ότι πήρα αρκετές εμπειρίες. Στην ίδια θέση κάποιοι συμπαίκτες σου, κάποιοι συνομιλητοί, με λίγες μέρες, θα πω, τόλμησαν να πούν ότι και εμείς μπορούμε να πετύχουμε ό,τι πέτυχε η περσινή ακριβοπληρωμένη ομάδα. Πώς το ακούς? Το πιστεύω κι εγώ, ότι μπορούμε... Δεν θα πω πολύ εύκολα, θα πω απλά ότι μπορούμε με πολλή δουλειά να καταφέρουμε ό,τι έγινε και πέρσι, γιατί ό,τι κάναμε και πέρσι, ό,τι πέτυχε ο ΠΑΟΚ και πέρσι. Και ίσως, δεν ξέρω, μπορούμε να καταφέρουμε και παραπάνω πράγματα. Αν φυσικά είμαστε μια οικογένεια, όπως είμαστε τώρα, και δουλέψουμε σκληρά. Είπες πριν ότι στο φετινό ο ΠΑΟΚ είναι διαφορετικός, άλλη προσέγγιση, άλλη λογική, λείπουν αρκετοί παίκτες. Ποιοι παίκτες θεωρείς ότι θα λείψουν περισσότερο από τον φετινό ΠΑΟΚ, ή αν με το υπάρχον υλικό, με τα νεαρά παιδιά, μπορούν να καλυφθούν όλα τα κενά? Θα λείψουν, εννοείς ότι θα έχουμε κενό, ας πούμε, σε κάποιες θέσεις? Ναι, και εσύ το ανέφερες πριν, μας λείπουν αρκετοί παίκτες. Λείπουν, εννοώ ότι έχουν φύγει από την ομάδα, όχι ότι λείπει κάτι από αυτόν τον ΠΑΟΚ σήμερα. Πιστεύω ότι είμαστε μια πλήρης ομάδα και λογικά με τις μεταγραφές που έρχονται θα ενισχυθούμε ακόμα περισσότερο. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιο κενό. Ότι όλα τα παιδιά που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή μπορούμε να καλύψουμε όλες τις θέσεις επαρκώς. Στέλιο, είπες από τη μία χαμηλά την μπάλα, ότι φέτος η διαφορά που δουλεύετε σκληρά και χαμηλά την μπάλα, και από την άλλη λες ότι μπορούμε να πετύχουμε τα περσινά, ίσως και κάτι περισσότερο με πολλή δουλειά. Αυτός ο συνδυασμός πόσο δύσκολο είναι? Δηλαδή να είσαι και ταπεινός, να είσαι και φιλοδοξία, να είσαι και την αυτοπεποίθηση. Το να ελπίζεις δεν έχει καμία σχέση με το πόσο σκληρά δουλεύεις. Όπως είπα και πριν, επειδή είμαστε στον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα, πάντα έχεις ψηλούς στόχους. Το θέμα είναι πόσο μπορείς να δουλέψεις και τι μπορείς να θυσιάσεις γι' αυτό. Και πιστεύω ότι πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε κάτι.
Είπες και πριν ότι και εσύ όταν είσαι στην Κερκίδα φώναζες το όνομα του Λίνο. Ναι. Ο Νίκος ο Μιλίτσας χθες από την ίδια θέση μας είπε ότι εμείς όσοι είμαστε εδώ στον ΠΑΟΚ νιώθουμε ΠΑΟΚ. Δηλαδή ξέρουμε πώς θα νιώσουμε άμα χάσουμε, ξέρουμε πώς θα νιώσουμε και άμα κερδίσουμε. Σε αντίθεση με ξέρουν παίκτες. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Ερχόμενος στη θέση του οπαδού, τι έχεις να του πεις σκεφτόμενος ότι αγωνιά και ότι κάποια στιγμή θέλει να δει έναν τίτλο. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει ότι μπορούμε να επαναλάβουμε τα περσινά εύκολα και το κάτι παραπάνω, αλλά τίτλος δεν ήρθε πέρυσι, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο τον κάνει να αδειμονεί. Όπως είπα και πριν, ότι το να ζητάς να κάνουν υπομονή είναι πολύ εύκολο. Και εγώ, ας πούμε, πέρυσι το τελικό περίμενα να το πάρουμε. Σαν οπαδός, γιατί δεν ήμουν τότε στην ομάδα, έβλεπα όμως το μάτς και ήθελα να το πάρω ΠΑΟΚ γιατί είμαι με ΠΑΟΚ. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί ο κόσμος να μας δώσει και εμάς μια ευκαιρία να δει αν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι. Είναι ΠΑΟΚ για μένα. Αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα στην οποία αγωνίζομαι και θα δώσω τα πάντα όταν είμαι στο γήπεδο για αυτήν. Πώς το περιορίζεις αυτή τη στιγμή, γενικά τι είναι ΠΑΟΚ για σένα? ΠΑΟΚ για μένα μπορεί να είναι 1000 πράγματα. Αυτή τη στιγμή είμαι όμως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και παίζω σε αυτή την ομάδα. Γι' αυτό είπα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή θα δώσω τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Τις υπόλοιπες στιγμές σκέφτομαι. Αν δεν ήμουν εδώ, θα απαντούσε διαφορετικά. Τώρα δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πόσο είναι δύσκολο, δηλαδή, ούτε καν να το βάλεις στο μυαλό σου, αλλά είσαι εδώ, προσπαθείς, πολεμάς, θέλεις μια θέση εσύ και όλα τα άλλα τα παιδιά, τα νεαρά. Αν δεν γίνει η θέση, αν δεν πάρεις μια θέση, τι θα κάνεις, πώς θα νιώσεις? Σίγουρα δεν είναι το καλύτερο πράγμα επί δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να μην έχω θέση στην ομάδα. Αλλά θα το παλέψω. Αν και εφόσον ο προπονητής, ας πούμε, δει ότι κάποια στιγμή ότι δεν μπορώ να δώσω αυτά που πρέπει στην ομάδα, θα κοιτάξω εγώ να βρω κάτι άλλο. Να σηκώσει για να επανέλθω. 1000% δεν πρόκειται να σταματήσω, γιατί θέλω να είμαι εδώ πέρα. Θέλω να μείνω στην ομάδα, θέλω να παίξω, θέλω να καθιερωθώ στον ΠΑΟΚ. Παντού. Τεχνική, τακτική, που θεωρείς ότι έχεις το σημαντικό πρόβλημα? Παντού. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δουλέψω παντού. Να σου πω ότι έχω αυτό και αυτό καλό, όχι. Θα σου πω ότι πρέπει να βελτιωθώ παντού. Άλλος κανείς? Επειδή είστε μια νέα ομάδα και επειδή ξέρουμε ότι η ψυχολογία πάντα σε νεαρά παιδιά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, θεωρείς ότι για τον ΠΑΟΚ αυτό το καινούργιο που φτιάχνετε είναι κομβικό το πρώτο διάστημα? Δηλαδή το να μπει καλά στο πρωτάθλημα, να ξεκινήσει με ένα σερί νικών, θα είναι η βάση για να πετύχει κάτι μεγάλο μετά, ή πιστεύεις, ας πούμε, ότι αν δεν πάει καλά μπορεί να έρθει μουρμούρα και τότε να δημιουργηθούν δυσκολίες? Σίγουρα το να κάνουμε μια καλή αρχή, πρώτα απ' όλα από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έχει η ομάδα, θα είναι το ιδανικό, γιατί όσο πιο καλά μπει η χρονιά, τόσο και ο κόσμος θα δει ότι κάτι γίνεται. Θα έχει την υπομονή που χρειάζεται, που είπαμε και πριν. Σίγουρα θέλουμε να έχουμε μια καλή αρχή και γι' αυτό δουλεύουμε από τώρα τόσο πολύ. Να ρωτήσω κάτι. Λέμε, έχουμε την αίσθηση μάλλον, ότι ερχόμενοι οι τέσσερις διεθνείς, συν τις 3, 4, 5, μπορεί και 6 μεταγραφές στον ΠΑΟ, αυτό το πράγμα που βλέπουμε στην προετοιμασία τώρα, θα είναι πολύ διαφορετικό με την εικόνα που θα έχει ο ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό? Το βλέπετε ότι είναι έτσι, ή είναι κάτι το οποίο να ανοίξει το μέλλον και δεν σας απασχολεί? Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε αυτοί που είμαστε εδώ πέρα. Τώρα το ποιοι παίκτες θα έρθουν, πότε και αν θα έρθουν, δεν είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί εμάς. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να δουλεύουμε, και αν η ομάδα είναι διαφορετική, θα είναι διαφορετική. Θα δούμε τότε τι θα γίνει.